Μια πρόταση η οποία αφορά την ονομασία του γηπέδου του Πανσεραϊκού σε αρχιστράτηγο Εμμανουήλ Παπά έχουν καταθέσει ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Εμμανουήλ Παπά και, όπως σημείωσε ο πρόεδρος, ο δήμαρχος έχει δει θετικά το αίτημα αυτό. Εμείς αγωνιζόμαστε όλα τα χρόνια οι σύλλογοι. Κάναμε και ένα αίτημα στο δήμαρχο, ο οποίος μας είπε ότι θα το δει θετικά για την ονομασία του γηπέδου σε αρχιστράτηγο Εμμανουήλ Παπά του Πανσεραϊκού εδώ. Ο κ. Γιάντσιος σημείωσε ότι το ίδιο γίνεται και σε άλλα γήπεδα της χώρας, όπως ένα από αυτά του Ολυμπιακού που ονομάζεται Καραϊσκάκη. Παίρνοντας προηγούμενο από άλλα γήπεδα, όπως είναι το Καραϊσκάκη στον Περιά, Αθανασίου Διάκου στη Λαμία και τη Τρίπολη στο Δώρο Κουρκοτρώνη. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία πρόταση και κάποτε επιτέλους πρέπει να μάθουν όλοι για τον Εμμανουήλ Παπά. Γιατί ο μοναδικός που θυσίασε οικογένεια, περιουσία και γιους στον αγώνα. Τόνισε ότι το γήπεδό μας το ακούει όλος ο κόσμος. Ήδη έχει ψηφίσει ο Δήμαρχος και για την μονοσούρα της οδού, βγαίνοντας έξω την προέκθεση της Μεγάλου Αλεξάνδρου. Περιμένουμε και εκείνο να γίνει, αλλά πιστεύω ότι αυτό το γήπεδο το ακούει όλος ο κόσμος. Γιατί όταν βλέπετε και εσείς τους αγώνες που βλέπουμε όλοι, όταν συνδέεται κάποιος, λέει: συνδεόμαστε με το γήπεδο Εμμανουήλ Παπά στις Σέρρες. Ακούγεται και οι Σέρρες, όχι και όλη η Μακεδονία. Τέλος, σημείωσε ότι είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου το να περάσει η πρόταση. Αυτό είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος μας είπε θετικά ότι θα το δει. Τώρα και άλλες παρατάξεις που μιλούσαμε και προηγουμένως μας είπαν ότι το βλέπουν θετικά. Οπότε αναμένουμε.